Ζώδιο του κρύου, άσημο σε ζωδιούχα μου. Συγγνώμη, να πω και εγώ τις ευχές μου, δεν το συζητώ. Να πω ότι πριν προλάβει καν η αστρολόγος να βγάλει το χάρτη του παιδιού, ήδη οι φαν της Ελένης και της αστρολογίας είχαν βγάλει το χάρτη και μου τον είχαν στείλει. Από χτες δεν κάνω καμία πλάκα στο Twitter. Είσαι καλή αλλά αργή. Είναι φοβερό. Άστα. Λοιπόν, είχαν προλάβει, είχαν βγάλει το χάρτη μου, τον είχαν στείλει. Έκανε σε πολλούς εντύπωση ότι η Ελένη είναι σκορπιός ως γνωστό με οροσκόπο κρυό. Και το κοριτσάκι είναι κρυός με οροσκόπο σκορπιό. Δηλαδή είναι το αντίθετο από τη μαμά. Τι σημαίνει αυτό? Συμπληρωματικό, ωραίο και δείχνει και την, έτσι, την κληρονομικότητα που φαίνεται ακόμα και στους χάρτες. Να πούμε. Να πω επίσης ότι χτες, σας το έλεγα από την Παρασκευή, ότι από όλο το τριήμερο ήταν η πιο τυχερή μέρα. Η Κυριακή. Ήταν η πιο ωραία μέρα. Είχε πολύ ωραίες όψεις. Όπως και έτσι ξεκινάει και η εβδομάδα μας με ωραίες όψεις. Έχει ένα μεγάλο τρίγωνο το παιδί, που αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, προστασία και τύχη. Αλλά και μόνο το ότι έχει αυτούς τους γονείς που έχει, είναι μεγάλη τύχη, ούτως ή άλλως. Αλλά αν το πάρουμε έτσι μεμονωμένο το χάρτη και δεν ξέραμε ότι είναι το παιδί της Ελένης και του Μάκη, βλέποντας το χάρτη θα έλεγες ότι είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι θα έχει πολύ τύχη στη ζωή του, θα έχει μια οικογένεια που θα το αγαπάει πάρα πολύ, έχει μια απίστευτη όψη Δία Σελήνη. Σελήνη έχει να κάνει με τη μάνα μας, έχει να κάνει με την παιδική μας ηλικία, με την οικογένειά μας. Είναι πάνω-πάνω στο οροσκόπιό του, σε σύνοδο με το Δία. Είναι, πώς να σου πω αυτό το πράγμα, κατάλαβα. Η χαρά μου να το βλέπω σε ένα οροσκόπιο ενός ανθρώπου. Δεν βγαίνουν τα συντάξιμα.